Τώρα να συνδεθούμε με την Ιεράπετρα, όπου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για αυτήν την διοργάνωση και αυτό το καλοκαίρι, έχοντας ξεπεραστεί και τα προβλήματα από την πανδημία. Θα μιλήσουμε αρχικά με τον κύριο Τσιφετάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Γιατρέ, αν προτιμάτε. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Είναι μια γιορτή για την πόλη μας και για το χωριό μας όσον αφορά το κομμάτι του αγώνα που θα διοργανωθεί στις 31 του μήνα στο γραφικό και πανέμορφο Μύρτος Ιεράπετρας. Ένας αγώνας δρόμου λαϊκού μαζικού αθλητισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο μεγάλες διαδρομές των 5.000 μέτρων και των 12.000 μέτρων. Θα είναι μια γιορτή όσον αφορά το κομμάτι του χωριού, εδώ μαζί με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου θα κάνουμε μια γιορτή μετά ουσιαστικά τον αγώνα, αλλά λόγω του προβλήματος που είχαμε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον COVID και τα προβλήματα στη διοργάνωση αγώνων, νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν και τις τελευταίες εβδομάδες, όπως γνωρίζετε και εσείς, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ξανά. Ο αγώνας πληρεί όλες τα υγειονομικά πρωτόκολλα που μας ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και νομίζω ότι με λίγη με λίγη προσοχή από όλους τους αθλητές ασφαλώς. Και από εμάς θα έχουμε μια πολύ καλή διοργάνωση χωρίς πρόβλημα, διότι όπως ξέρετε υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα με τον COVID. Να μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες για τον αγώνα. Καταρχάς, να θυμίσουμε ημερομηνία και ώρα. Είναι στις 31 του μήνα, ημέρα Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα. Θα είναι δύο αγώνες λαϊκού μαζικού αθλητισμού. Ένας αγώνας δρόμου 12.500 μέτρων που θα ξεκινάει από το Μύρτος, θα πηγαίνει μέχρι το γραφικό χωριό στα Τέρτσα που βρίσκεται στο νότιο νομό Ηρακλείου, και θα επιστρέφει στο Μύρτος, και έναν αγώνα 5.000 μέτρων που θα πηγαίνει μέχρι από το Μύρτος πάλι μέχρι και το Βάτο. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από το Μύρτος και θα επιστρέφει πίσω πάλι στο χωριό του Μύρτους. Μάλιστα. Ο αγώνας θα είναι καλυμμένος πλήρως από εθελοντές, τους οποίους ευχαριστούμε και δημόσια για την προσφορά τους. Θα υπάρχουν νερά και σταθμοί ανεφοδιασμού ανά 2 και 2,5 χιλιόμετρα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε το καλοκαίρι θα είναι ζεστό, παρότι είναι απογευματινή ώρα θα έχει αρκετή ζέστη, αλλά θα έχουμε άφθονο νερό για τους αθλητές, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη διοργάνωση. Ωραία. Να μας δω κάνει ένα σχόλιο και ο κύριος Παπαγεωργίου που είναι δίπλα σας για να κλείσουμε με αυτό. Κύριε Παπαγεωργίου, βεβαίως το χωριό σας είναι ένα χωριό που δεν διακρίνεται μόνο για τις ομορφιές που βλέπουμε, διακρίνεται και για το αθλητικό πνεύμα. Βεβαίως, όχι Γιώργο μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σε αυτά τα πράγματα συμβάλλουμε όλοι και προπάντων ευχαριστώ το TV Κρήτη που για τις παρουσίες της δικής σου, της τηλεοπτικής και την κάλυψη που είχες το 19 που ήρθες εκεί και είδες μόνος σου τον κόσμο και την επιτυχία που είχαμε. Η επιτυχία βέβαια θα είναι μεγαλύτερη τώρα, διότι είμαστε πιο οργανωμένοι με το Σύλλογο Υγείας Δρομέων Ιεράπετρας. Με τη βοήθεια μεγάλη αυτή, πιστεύω ότι θα έχουμε 100% επιτυχία, γιατί ήδη από τις εγγραφές στην πλατφόρμα έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γράφονται και γράφονται συνέχεια. Έχουμε βέβαια πλατφόρμα εκεί στα 180 άτομα, μέχρι εκεί θα πάμε. Ένα πλαφόν εκεί για 170 άτομα. Αλλά θα σου θυμίσω ότι δειλά-δειλά ξεκινήσαμε το 2015, 16, 17, 18, 19, που μας έκανε την τιμή να μας καλύψει κάποια πλάνα κάποια στιγμή, εσύ προσωπικά. Για το χωριό είναι μια γιορτή, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Υγείας. Πιστεύω βέβαια ότι κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα, διότι προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε σε όλες τις συνθήκες. Αυτή τη στιγμή το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχουμε
καλύπτει τα πάντα. Οπότε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Βεβαίως. Κύριε Παπαγεωργίου, να κλείσουμε με αυτό. Είναι και παιδιά αρκετά που παίρνουν μέρος στον αγώνα. Υπάρχει και παιδικός αγώνας. Αλλά και παρουσίες από το εξωτερικό. Βεβαίως. Ήδη και από Κύπρο έχουμε κάποιες παρουσίες. Από ό,τι λένε οι συνάδελφοι εδώ. Και ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Μαστοράκης, ο οποίος και αυτό συμβάλλει στο να γίνει ο αγώνας τέλειος. Πιστεύω, Γιώργο, ότι θα σας δούμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα τιμήσουμε και ορισμένα πρόσωπα, τα οποία όταν θα έρθει εκεί θα τα δείτε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Καλή επιτυχία και φέτος στο Μύρτος Ραν. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, γεια σας.